Συνεχίζουμε από το βιβλίο του Ιησού του Ναβί, σίγμα ταφ, το 19 το είχαμε πει ή όχι. Ζήτα, 19 το είχαμε πει. Ζήτα 20. Ωραία, ζήτα 20, Ιησούς του Ναβί, 216 σελίδα και διαβάζουμε το 20ο εδάφιο. Και απεκρίθη ο Αχάν προς τον Ιησούν και είπε, «Αληθώς εγώ ήμαρτον εις Κύριον των Θεών του Ισραήλ και έπραξα ούτω και ούτω». Είχαμε πει τις προάλλες ότι τελικά εκείνος ο οποίος δεν αγνοεί τα συμβάντα βγάζοντας συμπεράσματα άνευ αυτών, αλλά πηγαίνει στα γόνατα στην προσευχή με πένθος διασχίζοντας τα ημάτια του, ο Θεός σιγά σιγά θα τον οδηγήσει στην ρίζα του κακού, στην αιτία του προβλήματος. Πράγματι, ο Ιησούς του Ναβί μπήκε σε αυτή τη διαδικασία, ο Θεός του φανέρωσε με ποιον τρόπο πρέπει να κινηθεί και πράγματι οδηγείται στην ρίζα του προβλήματος. Φανερώνεται ότι το πρόβλημα στο λαό Ισραήλ ήταν ο Άχαν και από εδώ και πέρα πλέον το λόγο έχει ο Άχαν. Το ζητούμενο είναι ο άνθρωπος να προσπαθεί να βρει την αλήθεια μέσα του. Να προσπαθεί μέσα από τα συμβάντα να οδηγηθεί στη ρίζα του προβλήματος. Εάν ο άνθρωπος μπει σε αυτή τη διαδικασία, όσο επώδυνη και αν είναι η αναγγελία αυτής της αλήθειας, αυτής της πραγματικότητας, το βέβαιο είναι ότι ο Θεός θα ξανακάνει πάλι αισθητή την επίσκεψή του, την παρουσία του. Ο λόγος για τον οποίο ο λαός Ισραήλ εκείνη τη στιγμή ιτήθηκε από τον ολιγάριθμο λαό της ΓΕ ήταν το γεγονός ότι ο Θεός δεν ήταν μαζί τους. Όταν ο άνθρωπος μπει στη διαδικασία να αναρωτηθεί «Τι πάει στραβά στη σχέση μου μαζί σου, Κύριε?» όχι για να έχω τα δώρα σου, αλλά για να έχω εσένα, τότε ο Θεός θα αρχίσει σιγά σιγά να του δείχνει πράγματα τα οποία δεν ανέμενε ότι του συμβαίνουν, ότι τα φιλοξενεί μέσα του. Και από εκεί και πέρα, όταν ο άνθρωπος μπει σε αυτή τη διαδικασία και ο Θεός του φανερώσει, καλείται πλέον εκεί να αρχίζει να καταδικάζει και να απορρίπτει πράγματα. Αφού λοιπόν φανερώνεται ότι ο Άχαν είναι το πρόβλημα, λέει στο 20 εδάφιο, «Απεκρίθη ο Άχαν προς τον Ιησούν και είπε, αληθώς εγώ ήμαρτον εις τον Κύριον τον Θεό του Ισραήλ και έπραξα ούτω και ούτω». Απεκρίθη ο Άχαν προς τον Ιησού. Ο Άχαν έπρεπε να απευθυνθεί στον Ιησού. Και εμείς σήμερα στον Ιησού καλούμαστε να απευθυνθούμε. Με τη μόνη διαφορά, η οποία είναι πάρα πολύ σημαντική, ότι ο Άχαν έπρεπε να απευθυνθεί στον Ιησού των Υιών του Ναβί και εμείς καλούμαστε να απευθυνθούμε στον Ιησού Χριστό, τον Υιό του Θεού του Ζώντος. Γι' αυτό λέει «και απεκρίθην ο Άχαν προς τον Ιησούν». Και ο Άχαν τώρα καλείται να φανερώσει στον Ιησού του Ναβί τι έχει κάνει, γνωρίζοντας εκ των προτέρων ότι θα πεθάνει. Εσύ κι εγώ όμως σήμερα καλούμαστε να πούμε στον Ιησού Χριστό ό,τι έχουμε κάνει, γνωρίζοντας εκ των προτέρων ότι εάν του τα πούμε χαρτί και καλαμάρι, δεν θα πεθάνουμε, δεν θα έρθει κρίση επάνω μας, δεν θα έρθουν λύθοι, αλλά θα έρθει το αίμα του Χριστού και το έλεος αυτού. Επομένως, το ερώτημα είναι, ο Άχαν τα λέει όλα στον Ιησού του Ναβί γνωρίζοντας ότι θα πεθάνει. Εσύ θα του τα πεις όλα γνωρίζοντας ότι θα ζήσεις ή θα εξακολουθείς και εσύ και εγώ να κρύβεσαι, να κρυβόμαστε πίσω από το δάκτυλό μας για να μην μας καταλάβει ποιος. Ο Ιησούς ενώπιον του οποίου τα πάντα είναι γυμνά, καθαρά και τετραχυλισμένα αφού όλα τα βλέπει. Ας σπεύσουμε λοιπόν σήμερα όλοι εμείς να σπεύσεις και εσύ σήμερα χωρίς να διστάζεις, να του πεις του Κυρίου ό,τι πραγματικά έκανες, έπραξες ή έχεις μέσα στην καρδιά σου το οποίο το θέλεις πολύ και σε απομακρύνει από εκείνον. Διότι αλήθεια είναι, αδέλφια, ότι σαν άνθρωποι που είμαστε έχουμε πάθη και επιθυμίες. Αυτές δεν πρέπει να τις κρύβουμε από τον Θεό, ούτε και να τις δικαιολογούμε. Δεν πρέπει όμως να τις κρύβουμε. Το πρόβλημα δεν είναι γιατί το έχεις αυτό που έχεις.
Το πρόβλημα είναι γιατί δεν του το λες αυτό που έχεις. Το θέμα δεν είναι η επιθυμία αυτή καθεαυτή γιατί την έχεις. Ξέρει ο Χριστός γιατί την έχεις. Και εμείς ξέρουμε, γιατί είμαστε άνθρωποι αμαρτωλοί. Γι' αυτό έχουμε επιθυμίες. Παρότι λάβαμε χάρη, αναγέννηση, σωτηρία, οι επιθυμίες υπάρχουν και πολλές φορές ζωντανεύουν με τρόπο πάρα πολύ έντονο, σε βαθμό να μας κυριαρχούν. Το θέμα δεν είναι γιατί τις έχεις. Το θέμα είναι γιατί δεν τις φέρνεις ενώπιον του Θεού. Γιατί δεν πας στα γόνατα με αυτές. Γιατί δεν πολεμάς με αυτές δια του Ιησού Χριστού. Εκεί είναι το μεγάλο θέμα. Εκείνος λοιπόν θα του πει τα πάντα του Ιησού, του Ναβί, γνωρίζοντας ότι θα αποθάνει. Εμείς ξέρουμε ότι όταν του τα πούμε τα πάντα, ο Κύριος θα κάνει συγχώρεση και άφεση και έλεος. Γιατί γι' αυτό ήρθα, λέει, εγώ εις τον κόσμο αυτό. Δεν ήρθα να κρίνω τον κόσμο, αλλά ήρθα να τον σώσω. Φτάνει ο κόσμος να έλθει ενώπιον αυτού, ενώπιον μου, φτάνει ο άνθρωπος να έλθει ενώπιον μου και να γυμνωθεί χωρίς να μου κρύψει τις πληγές και τα σάπια του. Τα σαπάκια αυτά τα οποία υπάρχουν μέσα μας, όλα αυτά που μας κάνουν να απομακρυνόμαστε από εκείνον και τελικά μας κάνουν να είμαστε δυστυχισμένοι, αυτά ο Θεός θέλει να του πούμε. Είπεν λοιπόν, μάλλον απεκρίθη ο Άχαν προς τον Ιησούν και τι του λέει, αληθώς εγώ ήμαρτον εις Κύριον των Θεών του Ισραήλ και έπραξα ούτω και ούτω. Εγώ ήμαρτον. Πρώτον, εγώ ήμαρτον. Δεν μου φταίνει οι άλλοι. Εγώ ήμαρτον. Δεν είναι στους άλλους το πρόβλημα. Σε μένα είναι το πρόβλημα. Εγώ έχω το πρόβλημα. Μα είναι και αυτά τα οποία ο κόσμος προσφέρει, τα δελεάσματα. Ναι, πράγματι, αλλά το πρόβλημα είναι σε μένα. Μα το περιβάλλον σαφέστατα έχει το μερίδιο ευθύνης του, αλλά εάν εγώ επικαλούμε το περιβάλλον, τότε απομακρύνουμε από την προσωπική στην τριβή. Μόνο όταν ο άνθρωπος συντριφθεί μπορεί να νιώσει να κατοικεί ο Θεός μέσα του, γιατί λέει κατοικός του συντετριμένου την καρδία. Εάν ο άνθρωπος λοιπόν δικαιολογείται λόγω του περιβάλλοντος του, όχι ότι δεν είναι αιτία το περιβάλλον, αλλά αν αποτελεί δικαιολογία το περιβάλλον για μένα, απομακρύνουμε από τη συντριβή. Και όταν ο άνθρωπος απομακρύνεται από τη συντριβή, η καρδιά του δε σπά. Όταν ο άνθρωπος μέσα του θεωρεί ότι αυτό που έχει, το έχει γιατί οφείλεται το περιβάλλον του, οφείλεται στο περιβάλλον του αυτό, τότε απομακρύνεται από τη συντριβή, άρα από την παρουσία του Θεού. Δεν νιώθει το Θεό να κατοικεί μέσα του. Εγώ λοιπόν, λέει ήμαρτον, και τα λέει αυτά εκείνος που ξέρει ότι πρόκειται να λιθοβοληθεί. Ενώ σήμερα εμείς ξέρουμε ότι αν πούμε ότι εγώ ήμαρτον, μέσα σε αυτά τα συντρίμια θα έρθει ο ανορθωτής των συντριμιών, των χαλασμάτων. Μεγάλη διαφορά. Εγώ, λέει ήμαρτον, εις Κύριον των Θεών του Ισραήλ. Δηλαδή, εγώ έγινα η αιτία να χαλάσει η σχέση μου με τον Θεό και η σχέση του λαού με τον Θεό. Γιατί εδώ βλέπουμε ότι εξαιτίας αυτού ο Θεός απομακρύνθηκε από ολόκληρο το λαό. Εγώ είμαι η αιτία να χαλάσει η σχέση της οικογένειάς μου με τον Θεό. Ανάλογα. Εγώ, λέει, ήμαρτον εις Κύριον των Θεών του Ισραήλ και έπραξα ούτω και ούτω. Να του τα πεις όλα με τον Ι και με το σίγμα. Μη διστάσεις να του πεις ό,τι αμαρτία έπραξες ή σκέφτηκες ή είπες. Και να του τα πεις ούτω και ούτω. Αυτό και αυτό έκανα, Κύριε. Αυτό και αυτό είπα με το στόμα. Αυτό και αυτό είπα με την καρδιά. Αυτός είμαι στην πραγματικότητα. Μπορεί να μην ξέρουν οι άλλοι τι πραγματικά εγώ φιλοξενώ μέσα μου, αλλά εγώ και εσύ ξέρουμε ποιοι είμαστε, ποιος είμαι. Αυτό και αυτό είπα, αυτό και αυτό επεθύμησα, αυτό και αυτό επόθησα. Μόνον όταν ο άνθρωπος αναλάβει το μέρος της προσωπικής του ευθύνης μπορεί να νιώσει όχι τους λίθους να τον λιθοβολούν όπως θα κάνει εδώ ο λαός,
αλλά το έλεος του Κυρίου, όπως κάνει ο Χριστός. Γιατί πια υπάρχει μια μεγάλη διαφορά. Εδώ έχουμε έναν άνθρωπο που τα λέει όλα με τον Ι και με το σίγμα τι έπραξε και τελικά λιθοβολείται. Εμείς όμως δεν λιθοβολούμαστε άμα πούμε τα πάντα με το όνομά τους, με τον Ι και με το σίγμα, αλλά όλοι εμείς ελεούμαστε. Εγώ, λέει, έφτεξα και έπραξα ούτω και ούτε. Το να λέω ότι ο άλλος έκανε σε μένα αυτό, εκείνο, εκείνο ή το άλλο, δεν με βοηθά. Με απομακρύνει από τη συντριβή. Είναι πολύ μεγάλο μάθημα αυτό, αδέλφια, για όλους μας. Λέμε πολλές φορές, Κύριε, δεν νιώθω την παρουσία σου. Δεν νιώθω την καρδιά μου να συντρίβεται, δεν την νιώθω απαλή. Γιατί? Διότι ενώ από τη μία αναγνωρίζω μεν ότι έχω πρόβλημα, στην πραγματικότητα όμως δεν συντρίβομαι γι' αυτό, διότι πολύ απλά βλέπω ότι κάποιος άλλος φταίει πιο πολύ από μένα. Και όταν εγώ βλέπω έναν άλλον να φταίει πιο πολύ από μένα, αμέσως, έστω και ασυναίσθητα, ψιλοδικαιολογώ τον εαυτό μου. Και με αυτόν τον τρόπο απομακρύνομαι από τη συντριβή. Και μένω χωρίς παρουσία τελικά. Η εξομολόγηση, αδέλφια, των δικών μου ανομιμάτων, όχι των ευθυνών του άλλου, είναι και η λύτρωσή μου. Και ξέρετε τι ακριβώς κάνει, αδέλφια, η εξομολόγηση των δικών μου αμαρτιών στον Κύριο? Η εξομολόγηση κάνει μια τρομερή ανατροπή μιας ζωφερής πραγματικότητας. Διότι δια της εξομολογήσεως ο άνθρωπος που έπραξε, δεν λογίζεται ότι έπραξε, λογίζεται ότι έπαθε. Δηλαδή, αυτός που πράττει την αμαρτία και την εξομολογείται ενώπιον του Θεού, δεν λογίζεται ότι την έπραξε, αλλά λογίζεται ότι την έπαθε. Είναι πολύ διαφορά, τεράστια διαφορά. Άλλο πράγμα να είμαι θύμα και δια της εξομολογήσεως, μάλλον άλλο πράγμα να είμαι θήτης και δια της εξομολογήσεως να λογίζομαι ως θύμα. Είναι κάποιος ο οποίος πράττει το ψέμα. Παράδειγμα, μία αμαρτία, το ψέμα. Πριν εξομολογηθεί στον Κύριο, είναι ο ψεύτης. Είναι εκείνος που έπραξε το ψέμα. Όταν πάει όμως και το εξομολογηθεί στον Κύριο, είναι εκείνος που έπαθε το ψέμα, είναι εκείνος που αρρώστησε. Προηγουμένως είναι ο θήτης. Μετά γίνεται το θύμα. Αυτό κάνει η εξομολόγηση. Τον θήτη τον φέρνει ενώπιον του Θεού και τον παριστάνει ως θύμα. Και εκείνος ο οποίος έπραξε την αμαρτία ενώπιον του Θεού στην εξομολόγηση θεωρείται ότι την έπαθε την αμαρτία. Μεγάλη υπόθεση η εξομολόγηση. Γι' αυτό το λόγο λέει εδώ ότι εγώ ήμαρτον εις Κύριον των Θεών και έπραξα, εγώ έπραξα. Ούτω και ούτω. Και τα λέει αυτά, επαναλαμβάνω, εκείνος ο οποίος είτε έτσι είτε αλλιώς θα λιθοβοληθεί. Ενώ σήμερα στην Καινή Διαθήκη όλοι εμείς, εάν πούμε ότι εγώ έπραξε ούτω και ούτω, άσε τι έκανε ο ένας και ο άλλος, δεν ξέρω, Κύριε, τι έκανε ο ένας και ο άλλος, δεν με αφορά τι έκανε ο ένας και ο άλλος, όσο κι αν εμένα με αδίκησε αυτός. Εγώ έπραξα ούτω και ούτω. Ο άνθρωπος αυτός δεν θα λιθοβοληθεί, αλλά θα ελεηθεί. Το έλεος του Θεού θα εκχυθεί πάνω του. Το 21. Ειδών μεταξύ των λαφύρων μίαν καλήν βαβυλωνικήν στολήν και 200 σύκλους αργυρίου και έλασμα χρυσού βάρους 50 σύκλων, επεθύμησα αυτά και έλαβον αυτά. Και ειδού είναι και κρυμμένα εν τη γη κατά το μέσον της σκηνής μου και το αργύριον υποκάτω αυτών. Και εδώ τώρα βλέπουμε εκείνον που μέλει να λιθοβοληθεί, να εξομολογείται, περιγράφοντας βήμα προς βήμα την αρρώστια του. Εκείνος την περιγράφει βήμα προς βήμα την αρρώστια του και θα λιθοβοληθεί. Εσύ όμως θα συγχωρεθείς. Εάν βήμα προς βήμα περιγράψεις όχι την αρρώστια του άλλου, τη δικιά σου την αρρώστια, Κώστα, μου λέει ο Θεός. Γιατί εάν μπεις στη διαδικασία να δικαιολογείς την αρρώστια σου
επειδή ο πειρασμός ήταν μεγάλος ή ο Α και ο Β ήταν έτσι ή αλλιώς, τότε απομακρύνεσαι από τη χάρη, από τη συγχώρεση και από την παρουσία του Θεού. Κοιτάξτε εδώ τώρα τα βήματα που οδηγούν τον άνθρωπο στην πτώση του. Είναι τα βήματα που και εμάς στην πτώση μας οδηγούν. Έτσι πέφτουμε. Και είναι σημαντικό ο άνθρωπος να γνωρίζει το μηχανισμό της πτώσεως. Πρώτον, για να σηκωθεί αν έπεσε. Και δεύτερον, αν αυτή τη στιγμή δεν έχει πέσει, μήπως και τον αποφύγει. Γιατί ο μηχανισμός της πτώσεως είναι συγκεκριμένος, διαχρονικός και μας αφορά όλους. Έτσι μας τον πάρει ο διάβολος. Και τους αναγεννημένους και τους βαφτισμένους με Πνεύμα Άγιο, μην νομίζουμε ότι είμαστε άτρωτοι, έχουμε θέματα. Έτσι μας ρίχνει ο διάβολος. Για να δούμε το μηχανισμό της πτώσεως, πώς λειτουργεί. Λέει στο 21, «Ειδών μεταξύ των λαφύρων». Ειδών μεταξύ των λαφύρων. Άρα, αυτά τα οποία βλέπουμε είναι και η αιτία που πέφτουμε. Γιατί αυτά που βλέπουμε σφινώνονται μέσα μας, εγχαράσσονται και τότε ο άνθρωπος αυτήν την εικόνα που τον σαγηνεύει και του δημιουργεί μια φαντασία απόλαυσης, θέλει οπωσδήποτε να την κάνει πραγματικότητα, να την κάνει κτήμα του βίωμά του αυτή την εικόνα. Γι' αυτό λέει, ειδών μεταξύ των λαφύρων. Επομένως, έκαστος, λέει ο Ιάκωβος, πειράζεται εκ της ιδίας αυτού επιθυμίας. Έκαστος πειράζεται εκ της ιδίας αυτού επιθυμίας. Και αυτή η επιθυμία συνήθως προέρχεται δια της οράσεως. Όχι μόνο, και γενικότερα δια των αισθήσεων. Μπορεί κάποιος να επιθυμήσει με κάτι που θα ακούσει ή με κάτι που θα δει. Για πάμε να δούμε στην Ιακώβου επιστολή πώς πειράζεται. Έκαστος λέει εκ της ιδίας αυτού επιθυμίας πειράζεται. Όλοι πειραζόμαστε, αδέλφια. Μην πούμε ότι είμαστε άτρωτοι, γιατί αν κάποιος πει ότι είμαστε, ότι είναι άτρωτος, τότε αυτό σημαίνει ότι έχει φουσκώσει και θα τον αφήσει ο Θεός να αμαρτήσει και να αμαρτήσει και πολύ βαριά, μήπως και με αυτόν τον τρόπο συντριφτεί αυτό το ανάστημα της καύχησης και στρέψει το βλέμμα του καρδιακά πλέον προς τον Θεό. Διότι ο Θεός πράγματι αποσύρει την χάρη του και μας αφήνει να αμαρτήσουμε. Δεν μας σωθεί να αμαρτήσουμε, μας αφήνει όταν βλέπει ότι υπάρχει κατάκριση μέσα μας, ότι υπάρχει αυτοεξύψωση, ότι υπάρχει θάρρος στον εαυτό μας. Εκεί η χάρη αποσύρεται και αφήνεται ο άνθρωπος να αμαρτήσει, μήπως και με αυτόν τον τρόπο στα συντρίμια του τα προσωπικά, εκεί πλέον πει «Κύριε, είμαι ένα σου τυδανός και δεν μου φταίνει οι άλλοι». Γιατί ξέρετε, αδερφιά, όταν τελικά τα φορτώνουμε όλα στους άλλους, θα έρθει η στιγμή ο πειρασμός και θα μας κάνει κόσκινο και θα το αφήσει αυτό ο Θεός να γίνει, διότι σου λέει αυτός μόνον τελικά, άμα φάει τα μούτρα του μέσα στην αμαρτία, υπάρχει περίπτωση να ταπεινωθεί. Επαναλαμβάνω, δεν μας σωθεί ο Θεός στην αμαρτία, διότι ο Θεός είναι απείραστος κακών, αλλά μας αφήνει τελικά, κάνει στην άκρη, διότι σου λέει αυτό το ανάστημα μόνο με αυτά τα συντρίμια, μόνο μέσα από αυτή την, μέσα από αυτή τη συντριβή μπορεί, εν πάση περιπτώσει, να ξανακοιτάξει προς εμένα ουσιαστικά, καρδιακά, εγκάρδια. Λέει λοιπόν που είμαστε στην 1070, διαβάσουμε το 14. «Πειράζεται δε έκαστος υπό της ιδίας αυτού επιθυμίας, παρασυρώμενος και δελεαζόμενος». Από πού πειράζεται ο καθένας? Μήπως τον πειράζει ο Θεός, μη γέννητο, ο Θεός είναι απείραστος κακών. Μήπως τον πειράζουν οι άλλοι? Θα μπορούσε να το ισχυριστεί κάποιος αυτό. Και με βάση την ανθρώπινη λογική μπορεί να μην έχει και άδικο. Αλλά εδώ όμως βλέπουμε ότι ο Θεός λέει ότι δεν πειράζει ούτε από τους άλλους. Μα αυτή έτσι όπως κυκλοφορεί, με πειράζει να τη βλέπω έτσι. Και έρχεται τώρα και λέει, ναι, πράγματι, αυτή έτσι όπως κυκλοφορεί,
θα βρει τον πελάτη όπως κυκλοφορεί. Αλλά ο πειρασμός είναι δική σου επιθυμία, να μην την κοιτάς. Εάν αυτή θέλει να κυκλοφορεί με σχήμα πορνικό, στέκεται ενώπιον του Θεού. Εσύ γιατί την κοιτάς? Άρα κάτι επιθυμείς και κοιτάς όλη την ώρα εκεί πέρα. Και τι λέει εδώ? Πειράζεται δε έκαστος υπό της ιδίας αυτού επιθυμίας. Δηλαδή, τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι η επιθυμία είναι το αποτέλεσμα μιας παρατεταμένης προσκόλλησης σε κάτι. Η επιθυμία είναι το αποτέλεσμα μιας εντύπωσης, εικόνος, ενός πράγματος που βλέπω, το οποίο θέλω να το κάνω πραγματικότητα. Θέλω να το γευθώ κι εγώ, δηλαδή. Γι' αυτό λέει, πειράζεται δε έκαστος υπό της ιδίας αυτού επιθυμίας. Και μάλιστα λέει, συνεχίζοντας, παρασυρώμενος και δελεαζόμενος. Δηλαδή, η προοπτική της ενδεχόμενης απόλαυσης τον σέρνει και τον κάνει να χάνει το πιδάλιο του εαυτού του. Άρα λοιπόν, εάν εγώ παρασύρωμαι από κάτι, δεν φταίει αυτό το κάτι, αλλά αυτό εγώ που προσκολώμαι σε αυτό το κάτι, και μάλιστα όταν αυτό το κάτι το δω μια, δυο και αρχίζω και το επεξεργάζομαι, αυτή η επεξεργασία των 2-3 λεπτών, να μην πω των δευτερόλεπτων, δημιουργεί μέσα μου μία εικόνα σαγηνευτική που με κάνει να θέλω να την κάνω πραγματικότητα αυτή την εικόνα. Και αυτός ο πόθος ικανοποίησης της εικόνας αυτής και μετατροπής της σε πραγματικότητα με σέρνει, με δελεάζει και με σέρνει. Δηλαδή πλέον δεν ανήκω στον εαυτό μου πια. Ανήκω ούτε βεβαίως στο Θεό. Έχω χάσει το πιδάλιο του εαυτού μου, Θεός δεν έχει το πιδάλιο μου εκείνη την ώρα, και πλέον ανήκω σε εκείνο που φαντάστηκα και που επεθύμησα. Το 15. Έπειτα η επιθυμία αφού συλλάβει, γεννά την αμαρτίαν. Η δε αμαρτία εκτελεστήσα, γεννά τον θάνατον. Έπειτα η επιθυμία αφού συλλάβει. Η επιθυμία αφού συλλάβει. Για να έχουμε σύλληψη σε μία μήτρα, πρέπει να ενωθούν το σπερματοζωάριο και το οάριο. Αυτά τα δύο πρέπει να ενωθούν, δηλαδή να τα βρούνε μεταξύ τους. Άρα, όταν λέει εδώ η επιθυμία αφού συλλάβει, σημαίνει ότι εγώ έπιασα συζήτηση με αυτό το οποίο βλέπω. Γι' αυτό συλλαμβάνω. Δηλαδή υπάρχει μία συγκατάθεση. Δεν υπήρξε αντίρρηση να πει «Η παγιό πίσω μου σατανά». Τι είναι αυτό που βλέπω? Το βλέπω, ωραία. Γυρίσω κι εγώ από εκεί. Το κοιτάς, λες εντάξει το ελέγχω, μωρέ, ας κοιτάξουμε λίγο. Ας κοιτάξουμε και λίγο ακόμη το ελέγχω. Το ελέγχω και τελικά σε ελέγχει εκείνο. Έχει υπάρξει σύλληψη. Όταν υπάρχει διάλογος με εκείνο το οποίο μέλει να με εχμαλωτήσει και δεν υπάρχει άμεση αντίρρηση, τότε δημιουργείται αυτόματα σύλληψη. Αν έρθουν σε επαφή οι δύο λόγοι, ο λόγος της επιθυμίας και ο λόγος του ανθρώπου, τότε αυτή η διασταύρωση λόγων, σκέψεων, δημιουργεί τη σύλληψη. Από τη στιγμή που πέφτει το μάτι μου κάτι ή κάπου ακούει, παπ, κατευθείαν πρέπει να γυρίσει ο άνθρωπος, για να μην γίνει σύλληψη. Αν δημιουργηθεί η σύλληψη γεννά. Ποια? Η σύλληψη γεννά την αμαρτία. Δηλαδή, τι είναι αυτή η αμαρτία? Η αμαρτία είναι η ανάγκη που έχει ο άνθρωπος να απολαύσει κάτι που τον καταστρέφει. Γεννά λοιπόν την αμαρτία, η σύλληψη. Η δε αμαρτία εκτελεστήσα γεννά τον θάνατο. Δηλαδή, γεννά
την διακοπή της επικοινωνίας Θεού και ανθρώπου. Δηλαδή, προκαλεί την καταστροφή της σχέσης. Γιατί ο άνθρωπος δεν είναι... Προσοχή, η αμαρτία δεν πρέπει να την λαμβάνουμε υπόψη μας με όρους ηθικολογικούς. Δεν είναι αυτό το θέμα. Πρέπει να τη λαμβάνουμε υπόψη μας με όρους οντολογικούς. Δηλαδή, αμαρτία δεν είναι η παράβαση ενός πράγματος. Η παράβαση ενός πράγματος είναι το αποτέλεσμα της διακοπής της σχέσης μου με το Θεό. Η παράβαση αυτή καθ' αυτή δεν είναι η ίδια η αμαρτία, είναι το αποτέλεσμα της αμαρτίας που είναι η επιθυμία του άλλου πράγματος. Δηλαδή, αμαρτάνω σημαίνει ότι εγκαταλείπω τον Θεό θεωρώντας ότι βρίσκω αλλού ανάπαυση. Και εφόσον αυτό το πράγμα γίνεται μέσα μου, οδηγούμε και στην παράβαση. Δηλαδή, η παράβαση είναι το αποτέλεσμα της αμαρτίας. Δεν είναι η ίδια η αμαρτία αυτή καθ' αυτή. Είναι, η κατάληξη ενός ανθρώπου ο οποίος ψάχνεται να βρει αλλού παρηγοριά, να ξεδιψάσει. Η αμαρτία λοιπόν όταν εκτελείται γεννά τον θάνατο. Δηλαδή θα έλεγε κανείς ότι προσυπογράφει, οριστικοποιεί την διακοπή με τον πλέον επίσημο τρόπο της σχέσης και της επικοινωνίας Θεού και ανθρώπου. Για να επανέλθει τώρα η σχέση αυτή χρειάζεται μετάνοια. Εάν ο άνθρωπος αρχίζει και λέει ότι ναι μεν εγώ έχω κάνει αυτό και αυτό, αλλά το έκανα γιατί αυτό συνέβη ή εκείνο μου είπε ή αυτό ο άλλος έπραξε, αυτό σημαίνει ότι δεν υπάρχει μετάνοια στην πραγματικότητα εκεί, δεν υπάρχει μετάνοια και επόμενον είναι να μην υπάρχει και σχέση. Όταν λέω εγώ για παράδειγμα ότι κοίταξε να δεις ότι εσύ μπορεί να έχεις αυτό που έχεις μαζί μου και εγώ να έχω αυτό που έχω μαζί σου, αλλά εγώ έχω τον Κύριο και μου μιλάει τη στιγμή που έχω πρόβλημα μαζί σου. Ή τη στιγμή που θεωρώ ότι η συμπεριφορά που έχω εγώ έναντί σου δικαιολογείται, αν και δεν είναι σωστή βεβαίως, δικαιολογείται γιατί και εσύ μου φέρθηκες με έναν τρόπο α ή β. Εκεί πλέον δεν έχω εγώ μετάνοια, έχω δικαιολογία. Προσπαθώ δηλαδή κατά κάποιο τρόπο να αιτιολογήσω το λάθος μου και όχι να μετανοήσω γι' αυτό. Εκεί λοιπόν δεν υπάρχει συντριβή, δεν υπάρχει μετάνοια. Άρα δεν υπάρχει παρουσία Θεού. Επομένως, όταν θεωρώ ότι εγώ έχω το Θεό, όταν με σένα δεν τα πάω καλά, ή όταν μου έχεις εσύ πει κάνει κάτι, αυτό σημαίνει ότι βρίσκομαι σε φαντασία. Δεν είναι αλήθεια αυτό. Για να έχω τον Θεό, πρέπει να έχω και σένα. Αν δεν σε έχω εσένα, πώς έχω τον Θεό. Έτσι δεν είναι. Εκτός αν εγώ θέλω να σε έχω και δεν με θέλεις εσύ. Ή αν εσύ θέλεις να με έχεις και δεν σε θέλω εγώ. Εκεί άλλο. Εκεί το πρόβλημα το έχει εκείνος που δεν θέλει πλέον. Όχι εκείνος που θέλει. Όλα αυτά τα λέμε είναι πάρα πολύ σημαντικά γιατί σχετίζονται με τη μετάνοια. Μετάνοια σημαίνει συντριβή. Και συντριβή σημαίνει δεν χρεώνω τίποτα σε κανέναν. Και τότε έρχεται η χάρης. Και τότε μπορεί να είσαι το πιο μοναχικό άτομο του κόσμου, αλλά να μην νιώθεις μόνος. Γιατί έχεις τον Κύριο. Εκεί όντως τον έχεις τον Κύριο. Διότι μέσα σου τους έχεις όλους. Άσχετα αν εκείνοι δεν σε θέλουν. Έχει σημασία αυτό, είναι μεγάλη διαφορά. Ας πάμε πάλι πίσω και να... πού είμαστε το 21? Ναι. Ναι, το πάμε όλο, Είπαμε λοιπόν ότι είδε λοιπόν μεταξύ των λαφύρων. Από εκεί ξεκινάνε όλα, από την επιθυμία των οφθαλμών. Τι είδε? Είδε μία καλήν βαβυλωνικήν στολήν. Καλήν όμως βαβυλωνική στολή. Δεν ήταν της πλάκας. Ήταν από το κολονάκι, από το κέντρο του κολονακίου αυτή η βαβυλωνική στολή. Και 200 σύκλους αργυρίου και έλασμα χρυσού βάρους 50 σύκλων. Μόδα, χρήμα, πολυτέλεια. Το τρίπτυχο που αναστατώνει κάθε κούφια ψυχή. Είναι το τρίπτυχο το οποίο σε πρώτη φάση σου παρέχει μια απόλαυση ιδιωτική, η οποία όμως είναι και το δηλητήριο. Και τι πειράζει, αδελφέ, να φοράμε μια βαβυλωνική στολή, τι χάλασε ο κόσμος. Και τι πειράζει, αδελφέ, δηλαδή θα κυκλοφορούμε έξω σαν καλόγριες. Βάλουμε μια βαβυλωνιακή στολή, δηλαδή οι άλλες είναι ωραιότερες από εμάς. Και τι πειράζει αυτό, αδερφέ, και τι πειράζει εκείνο. Μα είναι βαβυλωνιακή στολή.
Αυτή η βαβυλωνική στολή είναι πολύ αποκαλυπτική. Δεν το έχει καταλάβει ακόμη. Δηλαδή, τι πρέπει ακριβώς να γίνει για να το καταλάβει κάποιος αυτό. Η βαβυλωνιακή στολή σημαίνει ότι το φρόνημα των εθνών το έχω μέσα μου. Και θέλω να το παντρέψω με τα πράγματα του Θεού. Και μάλιστα θέλω να το φέρω και μέσα στο στρατόπεδο αυτό το φρόνημα. Και το αποτέλεσμα μετά ποιο θα είναι. Ο Θεός αρχίζει εκεί να μην επισκέφτεται, να μην μιλάει, να μην απαντάει και μετά νομίζω ότι ο Θεός δεν είναι αγάπη. Μα πώς δεν είναι αγάπη ο Θεός? Ο Θεός είναι αγάπη, αλλά όταν εγώ έχω μέσα στην καρδιά μου βαβυλωνιακές στολές, πολύ απλά δεν τη γεύομαι αυτή την αγάπη. Γιατί η καρδιά έχει χαλάσει, έχει μολυνθεί. Είναι σαν ένα γυαλί, το οποίο είναι λασπωμένο και όταν πέφτει πάνω ο ήλιος, δεν το διαπερνά, ούτε αντανακλάται αυτός ο ήλιος. Όταν όμως το γυαλί είναι πλημμένο, πεντακάθαρο, γίνεται διάφανο. Τον διαπερνά ο ήλιος, οι ακτίνες του ηλίου τον διαπερνούν, δηλαδή είναι φωτισμένος πια και μάλιστα αυτός ο φωτισμός αντικατοπτρίζεται και δεξιά και αριστερά. Δηλαδή, άμα δεις ένα γυαλί και πέσει το ήλιος πάνω, σε στραβώνει. Είναι εκτυφλωτική η λάμψη αυτή. Δηλαδή, είναι ο άνθρωπος που έχει φως ο ίδιος και το μεταδίδει και αλλού. Με βαβυλωνιακές στολές, για ποιο φως να μιλήσουμε? Ούτε προσωπικό φωτισμό έχω, ούτε και παράδειγμα προς μίμηση μπορεί να είμαι. Οι βαβυλωνιακές λοιπόν στολές, ο τρόπος ενδυμασίας του κόσμου, δεν έχει να κάνει με μια νομικήστικη απαγόρευση που μας λέει ότι κοίταξε μέχρι τον αστράγωλο, άντε μέχρι το καλάμι. Δεν είναι αυτό το θέμα. Είναι βαθύτερο, είναι πολύ πιο ουσιαστικό. Οι βαβυλωνιακές στολές, ο τρόπος ενδυμασίας των εθνών, όταν μπαίνει μέσα στην εκκλησία, όταν τον φοράει ένας χριστιανός, λειτουργεί έτσι, απλά αποδεικνύει ότι ο κόσμος τον έχει κερδίσει και δεν θέλει μάλιστα να απελευθερωθεί από αυτό, θεωρώντας ότι επειδή είμαστε στην περίοδο της χάριτος, ο Θεός δεν τα βλέπει αυτά. Μα τα βλέπει. Όλα τα βλέπει. Γιατί, μην πούμε για την παλαιά, θα μου πεις αδερφέ εδώ παλαιά. Ναι, για δες τι λέει ο Απόστολος Πέτρος. Με στολή σεμνή, με εδώ και σοφροσύνη. Είναι δυνατόν να είναι στολή σεμνή, μια στολή που μου διαγράφει, ας πούμε, τα κάλλη μου και τα παχάκια μου και τα μπούτια μου και δεν ξέρω εγώ τι άλλο τώρα. Πώς είναι δυνατόν? Δηλαδή, η μητέρα του Κυρίου θα κυκλοφορούσε μέσα στην εκκλησία, ας πούμε, με εφαρμοστά και με ντεκολτέ. Δηλαδή, η Μαρία Μαγδαληνή όταν ελευθερώθηκε από όλα αυτά, τα οποία ελευθερώθηκε, κυκλοφορούσε, ας το πούμε, όπως κυκλοφορούσαν, ας το πούμε, οι Σιδωνίες. Τι να πούμε τώρα, πρέπει να είμαστε λίγο σοβαροί αφενός, αλλά και ειλικρινείς. Η εκκλησία, ο χριστιανός που δεν έχει σαφή διαφοροποίηση γενικότερα ως προς τον τρόπο ζωής του έναντι του κόσμου, αυτό σημαίνει ότι είναι ένα με τον κόσμο. Άρα εκεί κάτι έχει συμβεί, έχει διαρριχθεί η σχέση ή δεν έχει καταλάβει. Ή δεν έχει καταλάβει. Και δεν είναι κακό να μην έχουμε καταλάβει, κάποια στιγμή πρέπει να καταλάβουμε όμως, γιατί τα μηνύματα δίνονται και ο λόγος του Θεού είναι καθαρός. Μια βαβυλωνιακή στολή λοιπόν τον αναστάτωσε. Τι πάει να πει που πέσαν τα τείχη της Ιεριχούς, που δεν έχει ξαγίνει ποτέ στα χρονικά και ούτε έγινε μετά ξανά ποτέ τέτοιο πράγμα, να πέσουν από μόνα τους τείχη επειδή ένας λαός αλλάλαξε. Τι πάει να πει που ό,τι τους είπε ο Θεός έγινε. Τι πάει να πει που ο Θεός μίλαγε. Τι πάει να πει. Η βαβυλωνιακή στολή αναστάτωσε τόσο πολύ τον Άχαν που τα ξέχασε όλα. Τι πάει να πει που το Πνεύμα το Άγιο μιλάει, που γίνονται προφητείες, που ο Θεός ενεργεί, που δείχνει ενύπνια. Τίποτα. Η βαβυλωνιακή στολή. Να υπάρχει μέσα μου αυτή η βαβυλωνιακή στολή, να βρίσκω ανάπαυση σε αυτήν. Και γενικότερα στο βαβυλωνιακό στολισμό, από τα βαψίματα των μαλλιών και των χιλέων και των μασκαρών, μάσκαρες, μασκαρών, δεν ξέρω πώς να το προφέρω κιόλας, γιατί αυτά είναι και απ' έξω δοσμένα. Έτσι. Γίνεται ένας γάμος, έλα εδώ Χρυσή μου. Εντάξει, ο ποιμένας είναι υποχρεωμένος, λέει, να σου πει να μην βάλεις make-up. Είναι υποχρεωμένος, αλλά βασικά όλες βάζονται, βάλε και εσύ, δεν τρέχει μία.
Τι να λέμε τώρα. Είναι χριστιανισμός αυτό. Έχει επαφή με το Πνεύμα το Άγιο αυτός που το λέει, που λειτουργεί έτσι. Φαντάσου δηλαδή, αν εγώ χρειάζομαι για να νιώσω καλά, να βάλω μάσκαρα, έτσι. Δηλαδή, όλο μου το πρόβλημα είναι το πόσο σαντιμέτρ πούδρα θα έχω στο μαγουλό μου. Αν έχω ένα σαντιμέτρ πούδρα, ή πόση μπογιά θα βάζω στα μαλλιά μου. Η ψυχοσύνθεσή μου, όλη μου η ύπαρξη, ο άνθρωπος πλαστής κατ' εικόνα και ομοίωση, εξαρτάται από τις μπογιές. Έτσι, και μετά μιλάμε για αναγέννηση. Και για καρπό Πνεύματος Αγίου. Μα είναι η πιο γελία μορφή εχμαλωσίας αυτή. Διότι άλλο πράγμα να είσαι εχμαλωτισμένος από ένα καραβόπανο και άλλο πράγμα να είσαι εχμαλωτισμένος από μία τρίχα. Άλλο πράγμα να είσαι εχμαλωτισμένος από την ηρωίνη και άλλο πράγμα είναι να είσαι εχμαλωτισμένος από την πογιά ή από το ύφασμα. Και όμως εδώ βλέπουμε ότι υπάρχει εχμαλωσία από το ύφασμα και από τις κλωστές. Είναι δυνατόν ένας άνθρωπος να μην μπορεί να απελευθερωθεί από τα δεσμά των κλωστών, που λίγο να τεντωθεί σπάνε οι κλωστές. Κάτι τέτοιο συνέβη και εδώ. Οι βαβυλωνιακές στολές τον αναστάτωσαν και επιπλέον και οι 200 σύκλοι αργυρίου και το έλασμα χρυσού βάρους 50 σύκλων. Δηλαδή, θεώρησε ότι είναι ασφαλής, όχι με τις ενέργειες που ο Θεός κάνει, αλλά με τα φθαρτά πράγματα του κόσμου τούτου, τα οποία κάποιος μπορεί να τα κλέψει ανά πάσα στιγμή. Δηλαδή, το στήριγμά του ήταν τα χρήματα, εδώ. Τη στιγμή που λίγες ώρες πριν, θαυματουργικώς, είχαν καταρρεύσει απόρθητα τείχη από μόνα τους. Πόσο εύκολα, λοιπόν, η καρδιά μας μετά από μεγάλα θαύματα μπορεί να σκαλώσει στη λάσπη και στο χώμα. Μην πούμε λοιπόν ότι, αδελφέ, επειδή αναγεννηθήκαμε, λάβαμε Πνεύμα Άγιο, ότι αυτό, ή έχουμε εμπειρίες ότι αυτή η εμπειρία από μόνη της αρκεί. Δεν αρκεί. Είναι σημαντική. Πρέπει πάντοτε να τη θυμόμαστε, αλλά έλα που δεν αρκεί. Ο Άχαν είδε μπροστά του τα τείχη της Ιεριχού να συντρίβονται με έναν αλλαλαγμό. Δεν είχε ξαναγίνει ποτέ τέτοιο πράγμα. Και μάλιστα τους το είχε πει το Πνεύμα το Άγιο ότι αυτό θα γίνει. Ήξερε τι πρόκειται να συμβεί και το βλέπει να γίνεται. Και παρόλα αυτά σαγηνεύτηκε από τους σύκλους του Αργυρίου και από τη Βαβυλωνιακή στολή. Άρα η ψυχή μας είναι πάντοτε εν κινδύνο και μην πούμε ότι εμείς θα τα καταφέρουμε. Είμαστε εκτεθειμένοι, πάντοτε είμαστε εκτεθειμένοι σε κίνδυνο και έχουμε να κάνουμε με έναν εαυτό ο οποίος όταν δεν αισθάνεται καλά, στρέφεται πού? Στο παρελθόν, στο χθες. Το λένε και οι ψυχολόγοι αυτό. Όταν ένας άνθρωπος νιώθει ένα είδους ανασφάλεια, πού καταφεύγει? Καταφεύγει σε παλαιές συνήθειες. Αλλά δεν περιμέναμε τους ψυχολόγους. Το βλέπουμε στο τελευταίο κεφάλαιο του κατά Ιωάννη Ευαγγελίου. Ο Πέτρος, μετά την Ανάσταση, παρέστηρε τους μαθητές πού? Στο χόμπι του. Και κάποια στιγμή ο Κύριος τον επισκέπτεται, αφού του κάνει το χατήρι και ψάρεψε, και του λέει, Πέτρο μου, να σου πω κάτι, μ' αγαπάς περισσότερο τούτον? Δεν ένιωθε καλά ο Πέτρος. Και όταν ο άνθρωπος δεν νιώθει καλά, θα στραφεί στο παρελθόν του. Σε αυτά που άκουγε, σε αυτούς που έβλεπε, σε αυτά που ασχολιότανε. Γιατί είναι ένας μηχανισμός άμυνας της σαρκός, όταν δεν νιώθει καλά, να στρέφεται στην ασφάλεια των γνώριμων λιμεριών. Στα γνώριμα λιμέρια απευθύνεται όταν δεν νιώθει καλά. Δόξα στον Θεό. Τα ξέρουμε όμως αυτά, τουλάχιστον. Δεν είναι ότι δεν τα αποφεύγουμε ποτέ. Είναι σημαντικό όμως να γνωρίζουμε την ανατομία της ψυχής μας. Να ξέρουμε τι μας συμβαίνει. Όταν ο άνθρωπος γνωρίζει τον εαυτό του, σιγά σιγά θα αρχίσει να κινείται προς τη σωστή κατεύθυνση. Το πρόβλημα είναι να μην αρνείται την αρρώστια του και να λέει ότι δεν πειράζει και αυτά είναι φανατισμοί. Μα δεν είναι φανατισμοί, είναι η αρρώστια σου. Είναι η ακτινογραφία που σου κάνει ο Θεός, Κώστα, για να δεις από τι πραγματικά πάσχεις. Και λέει στη συνέχεια
ότι επεθύμησα αυτά και έλαβον αυτά. Δηλαδή, βρήκε ανάπαυση και ανακούφιση σε εκείνα που τον καταστρέφουν. Αυτό κάνει και το σύστημα. Το σύστημα προτείνει πράγματα γνωρίζοντας ότι μέσα από αυτό τον δελέασμα σε εχμαλωτίζει και στο τέλος σε τελειώνει, σε καταστρέφει. Και εδώ είναι η μεγάλη, το μεγάλο πρόβλημα του ανθρώπου. Να πούμε ότι ο άνθρωπος από τη στιγμή που είναι εικόνα Θεού, πλαστής κατ' εικόνα και ομοίωση Θεού, έχει φυτευμένη μέσα του την αναζήτηση του Θεού. Όλοι οι άνθρωποι τον ψάχνουν τον Θεό, έχουν δηλαδή μέσα τους αυτή την αναζήτηση για το κάτι άλλο. Απλά ο άνθρωπος ο οποίος δεν γνωρίζει τι είναι αυτό που ψάχνει, γιατί οι περισσότεροι δεν γνωρίζουν αυτό που ψάχνουν. Όλοι οι άνθρωποι ψάχνουν να νιώσουν καλά. Δηλαδή τι ψάχνουν, ψάχνουν τον Θεό. Στο βαθμό που ο άνθρωπος αυτό δεν το καταλαβαίνει ή δεν το πιστεύει ότι ο Θεός είναι η πηγή, τότε προσπαθεί να νιώσει καλά πού? Στα ανθρώπινα εφευρήματα, κατασκευάσματα και περιτυλίγματα. Επίσης, όταν ο άνθρωπος ψάχνει να βρει τον Θεό και δεν το γνωρίζει ότι τον ψάχνει, εκεί είναι πλέον πώς εκφράζεται αυτή η εξήτηση κατά κάποιο τρόπο, πώς εκφράζεται αυτή η ενδόμηχη, η ασυνείδητη, ας το πούμε, πρόθεση του ανθρώπου που δεν ξέρει να την ερμηνεύσει, ότι εγώ θέλω τον Θεό. Σου λέει, έχω κενό. Γιατί έχει κενό? Γιατί ψάχνει τον Θεό. Αλλά δεν το ξέρει ότι τον ψάχνει ή δεν το πιστεύει ότι υπάρχει. Σου λέει, έχω ανία, βαριέμαι που ζω. Γιατί δεν βρίσκει κάτι που να τον ικανοποιεί, ενώ το ψάχνει, αλλά δεν το βρίσκει. Ψάχνει τον Θεό δηλαδή. Άλλος έχει κατάθλιψη. Γιατί κάτι του λείπει. Τι του λείπει? Αυτό που ψάχνει να βρει και δεν ξέρει τι είναι. Κάπως έτσι λοιπόν όλα αυτά εκδηλώνονται σε όλους τους ανθρώπους. Επεθύμησα λοιπόν αυτά και έλαβον αυτά. Αυτό προσπάθησε ο διάβολος να κάνει επάνω στον κήπο της Εδέμ. Σου λέει, εσύ θα γίνεις, μπορείς να γίνεις Θεός χωρίς Θεό. Τι κάνει ο Θεός? Ο Θεός κάνει ό,τι θέλει. Και εσύ αυτό μπορείς να κάνεις. Το έλαβο, το είδον, το έλαβον, πώς το λέει, επεθύμησα αυτό και το έλαβον. Άρα δεν χρειάζεσαι τον Θεό. Μπορείς να λαμβάνεις ό,τι επιθυμείς. Μπορείς να κάνεις ό,τι σου κατεβαίνει στο κεφάλι. Οι σύγχρονοι κοινωνιολόγοι μιλούν για την επανάσταση του οτιδήποτε. Τι σημαίνει η επανάσταση του οτιδήποτε? Ότι κάνω αυτό που μ' αρέσει γιατί αυτό με αναπαύει. Και δεν τίθεται θέμα αμαρτίες. Σχετικά είναι όλα. Τι αμαρτία? Αφού εγώ εδώ τη βρίσκω, λένε, τελείωσε, αυτό είναι. Δεν είναι όμως έτσι. Αυτό είναι καθαρά εωσφορικό. Τι πάει να πει το επεθύμησα και το έλαβα? Άμα εγώ επιθυμώσω κάτι δικό σου και το λάβω, θα σ' αρέσει? Εδώ λοιπόν έχουμε να κάνουμε με μια καθαρά εωσφορική λογική, την οποία ο άνθρωπος δεν καταλαβαίνει, ότι αν εγώ κάνω ό,τι μ' αρέσει, δεν είμαι ελεύθερος, καθώς νομίζω ότι είμαι ελεύθερος, αλλά είμαι σκλάβος. Και μάλιστα σκλάβος χωρίς να το καταλάβω. Είναι η πιο υποχθόνια μορφή δουλείας, διότι δεν ανιχνεύεται. Γι' αυτό. Επιθύμησα κάτι και το έλαβα. Όχι, επιθύμησα κάτι και ρώτησα τον Κύριο. Κύριε, αυτό είναι από σένα? Οι βαβυλωνιακές στολές είναι δικιά σου επινόηση? Είναι δικιά σου παράδοση? Αν είναι δικιά σου, τότε ναι, γιατί υπάρχει, καταρχάς ο Θεός τον άνθρωπο ενέβαλε την επιθυμία. Γιατί αν ο άνθρωπος δεν επιθυμεί, τότε πώς θα παντρευτεί? Και αν ο άνθρωπος δεν επιθυμεί, τότε δεν έχει δηλαδή επιθυμητική δύναμη μέσα, τότε πώς θα επιθυμήσει τον Θεό? Πώς θα επιθυμήσει να κάνει το καλό? Πώς θα επιθυμήσει, πώς θα σπεύσει να βοηθήσει? Άρα η επιθυμία είναι από τον Θεό δοσμένη στον άνθρωπο. Το θέμα είναι τι επιθυμούμε. Επιθύμησα αυτό και έλαβον αυτό. Αυτό το έλαβον αυτό χωρίς την υπογραφή του Θεού, αυτό είναι η αμαρτία. Δηλαδή ότι κάνω κάτι αδιαφορώντας για εκείνον που με έπλασε, ο οποίος νοιάζεται για μένα βασικά. Με αυτόν τον τρόπο στην πραγματικότητα τι τον κάνω?
τον ευγάζω από το θρόνο του τον Θεό. Αυτό κάνω. Είναι σαν να του λέω ότι κοίταξε να δεις, ο βασιλιάς πλέον του εαυτού μου δεν είσαι εσύ, αλλά είμαι εγώ. Βγες από τη μέση από τη στιγμή που έχω την εξουσία, αυτό που θέλω να το κάνω. Τι πειράζει αδελφέ, ελεύθεροι είμαστε, θα μας πεις εσύ τι θα κάνουμε. Όχι, αλλά πρέπει κάποιος να σου πει τι θα κάνεις. Δεν χρειάζεται να το πω εγώ, αλλά θα σου το πει ο Θεός, πρέπει να σου το πει κάποιος. Όταν λοιπόν εμείς δεν ρωτάμε για τίποτα και κάνουμε αυτό που μας αρέσει και επιθυμούμε, στην πραγματικότητα έχουμε εκθρονήσει τον Θεό από την καθέδρα, από το θρόνο του που πρέπει να είναι η καρδιά μας. Και οι δούλοι είναι και κρυμμένα εν τη γη. Δηλαδή τα απολάμβανε με τρόπο ιδιωτικό, κρυπτόμενος από τους άλλους. Ακόμη και αν αυτό το πράγμα συμβαίνει σε σένα ή σε μένα, δεν είναι κακό που συμβαίνει, είναι κακό που αρνούμε να παραδεχτώ ότι συμβαίνει. Γιατί πολλές φορές αυτά τα οποία κάνουμε, τα κάνουμε εν το κρυπτό. Αλλά είναι η ευκαιρία όταν αυτό το πράγμα γίνεται, όταν αποτύχουμε, όταν πέσουμε και κάνουμε κάτι εν το κρυπτό, αμέσως όπως ο Πέτρος, να εξέλθουμε της πύλης, να πάμε στα γόνατα και να κλάψουμε πικρός. Και τότε εκεί δεν θα θεωρηθούμε ότι το πράξαμε, αλλά θα θεωρηθούμε ότι το πάθαμε. Δόξα στο Θεό. Αγαθός δεν είναι ο Κύριος, αδέλφια. Δεν είναι πάρα πολύ καλός. Εμάς που είμαστε οι θύτες δια της εξομολογήσεως, να μας θεωρεί θύματα. Δόξα στο Κύριο. Αλλιώς συμπεριφέρεσαι στο θήτη και αλλιώς στο θύμα. Η εξομολόγηση μετατρέπει τον άνθρωπο από θήτη σε θύμα. Και είναι και κρυμμένα μέσα, λέει, στη γη, κατά το μέσον της σκηνής μου. Δηλαδή, η συγκεκριμένη κατοχή και απόλαυση ήταν το επίκεντρο της ζωής του. Γι' αυτό λέει στο μέσον της σκηνής. Δηλαδή, με το που έμπαινε στη σκηνή, μπαπ, αυτό έβλεπε. Εκεί ήταν ο θησαυρός του. Κατά το μέσον της σκηνής και το αργύριο υποκάτω αυτόν. Το υπόβαθρο όλο, δηλαδή, η βάση όλων αυτών των πραγμάτων είναι η φιλαργυρία, λοιπόν. Το λέει ποιος το λέει, ρίζα πάντων των κακών είναι η φιλαργυρία. Γι' αυτό λέει υποκάτω αυτών. Η βάση των πάντων, λοιπόν, είναι η φιλαργυρία. Αυτός, λοιπόν, είναι ο μηχανισμός της πτώσεως. Είναι σημαντικό να τον γνωρίζουμε. Πρώτον, για να τον αποφύγουμε. Αλλά και αν δεν τον αποφύγουμε, γιατί δεν προσέξαμε, τουλάχιστον να ξέρουμε να ψαχτούμε πού υπάρχει το πρόβλημα. Εκεί να δουλέψουμε, εκεί να κλάψουμε και εκεί να λυτρωθούμε. Ο Κύριος να ευλογήσει.